Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα γρήγορα στην δεύτερη πολιτική μας συζήτηση για απόψε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Και εσείς, όπως και οι προηγούμενοι καλεσμένοι, κύριε Πακώστα, είστε σήμερα ο κατάλληλος καλεσμένος για την κατάλληλη μέρα. Διότι το θέμα που έχει προκύψει με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν είναι δυνατόν μια κοινωνία να εξαρτάται από δώρα Χριστουγέννων. Και έχω κρατήσει εδώ κάποιες δικές σας δηλώσεις που λέτε ότι τα επιδόματα δημιουργούν προβλήματα γιατί προκύπτουν από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, ότι είναι κίνητρο για φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία και ότι ο κόσμος κρύβεται πίσω από τα επιδόματα για να μην μπει στην πραγματική οικονομία. Υποθέτω όλα αυτά δεν προϊονίζονται ένα πολύ καλό μέλλον για τα επιδόματα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση τα επιδόματα με τα δώρα. Mm-hmm. Μην μπερδεύουμε. Το επίδομα. Επειδή και ο κ. Δέρβος μίλησε για το επίδομα ανεργίας, γι' αυτό τα βάζω μαζί. Τα επιδόματα είναι επιδόματα. Και ούτε είναι το ζήτημα το επίδομα ανεργίας. Προς Θεού. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν τι σημαίνει επιδοματική πολιτική και τι σημαίνει δώρο το οποίο είναι μέρος του μισθού. Και στην πραγματικότητα ο μισθός είναι πόσα φέρνει στην οικογένειά σου να τη ζήσεις σε όλη τη χρονιά. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ποιος είναι υπέρ των μισθών και ποιος είναι υπέρ της στοχοποίησης της μεσαίας τάξης, όπως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια ταξική πολιτική ενάντια στη μεσαία τάξη, την οποία τη σπρώχνει μέσω της στοχοποίησης σε χαμηλότερο επίπεδο και έρχεται με τα επιδόματα να την κρατήσει σε μια κατάσταση στην οποία είναι εξαρτημένη από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Αυτή η εικόνα που λέτε δεν είναι λίγο αντιφατική με το γεγονός ότι η κυβέρνηση την οποία κατηγορείται, που λέτε ποιος είναι με το μισθό και ποιος όχι, είναι αυτή που αποκατέστησε τις συλλογικές συμβάσεις και αύξησε τον κατώτατο μισθό? Εμένα με νοιάζει το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η μισθή του 2018, την περασμένη εβδομάδα έβγαζε την μελέτη ο ΩΣΑ για το τι κάνουν οι μισθωτοί. Mm-hmm. Η μισθή του 2018 στη χώρα μας είναι χαμηλότερη από το 2014, φτάσαν με τα βία στα επίπεδα του 2013. Δηλαδή ακόμη θα έρθουμε σε εκλογές, θα παραδώσει τη χώρα, όποιος και να κερδίσει μετά η χώρα θα δοθεί, ας το πούμε, στην κρίση του ελληνικού λαού, και οι μισθωτοί δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν στο τέλος του 2014 που την παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς τότε ως πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος που λέμε των πρώτων μηνών και τα λοιπά, διότι η μεγάλη πτώση έγινε το 2015 και το 2016. Το 2017 και το 2018 είχαμε, εγώ είμαι δίκαιος, είχαμε μια ελαφρά άνοδο που μας έφερε, ξαναλέω, μέχρι το 2013. Το τι είχαμε φτάσει στο 2014 δεν το έχουμε κλείσει. Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο και εδώ είναι το ζήτημα της παραγωγής του πλούτου. Πάντως, εκτός από την παραγωγή του πλούτου, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο ο κόσμος να ζει κιόλας. Δηλαδή, υπάρχουν και οικονομικές θεωρίες που έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη ότι παίζει ρόλο και η κατανάλωση για την παραγωγή του πλούτου. Και υποθέτω ότι η κατάργηση, ας πούμε, του υποκατώτατου ή η αύξηση του κατώτατου, που επίσης θα είναι πράγματα που θα παραδώσει αυτή η κυβέρνηση, αυξάνουν την κατανάλωση, δεν είναι έτσι? Θα ήταν πράγματα που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αυξήσουν την κατανάλωση. Όταν όμως έλεγα και προσωπικά, γιατί διαβάσατε προηγουμένως δηλώσεις μου, αλλά να πούμε και αυτές τις δηλώσεις. Όταν έλεγα ότι άλλο η αύξηση του κατώτατου μισθού και άλλο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του εργαζομένου, που θα μπορούσε να επιτευχθεί με μείωση των εισφορών, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα βλέπουμε ήδη. Τον περασμένο μήνα, το Φεβρουάριο, ενώ η κυβέρνηση περίμενε λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, άρα της αύξησης των εισφορών που θα πήγαιναν στον ΕΦΚΑ, έχουμε 20 εκατομμύρια μείωση των εισφορών των μισθωτών στον ΕΦΚΑ. Άρα, αντί να αυξηθούν 20 εκατομμύρια που περίμενε η κυβέρνηση, μειώθηκαν 20 εκατομμύρια. Συνεπώς, πώς μειώθηκαν? Μειώθηκε το συνολικό μισθολογικό κονδύλι. Άρα, ήδη οι επιχειρήσεις, επειδή είχαν ανάγκη να δώσουν αυξήσεις, απέλυσαν περισσότερους εργαζόμενους και τελικά τα συνολικά λεφτά που δίνουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους για να πάνε στην καταναλώση έπεσαν. Ήδη από τον πρώτο μήνα, αυτό θα το περίμενε κάποιος υπό κανονικές συνθήκες να συμβεί μερικούς μήνες μετά, γιατί πρώτα τρως την αύξηση, μετά βλέπεις ότι δεν τα παίρνεις και αρχίζεις τις απολύσεις ή τις μειώσεις των ωρών ή οτιδήποτε άλλο ή τη μαύρη εργασία. Και βλέπουμε ότι ήδη έγινε από τον πρώτο μήνα. Άρα δεν είναι ζήτημα ρητορικής. Όλοι μας είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Όλοι μας είμαστε υπέρ της παραγωγής του πλούτου. Όλοι μας είμαστε υπέρ της ευημερίας της χώρας. Στην πράξη, αυτό που κάνουμε υπηρετεί αυτούς για τους οποίους θεωρητικά το κάνουμε? Εγώ λοιπόν σας λέω ότι υπηρέτησε, αυτοί που πλήρωσαν την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι οι άνεργοι που αυξήθηκαν. Πάντως, επειδή πολλές φορές το θέμα της επιδοματικής πολιτικής, δεν λέω για το δώρο Χριστουγέννων, γιατί αυτό είναι εργασιακή κατάκτηση, έτσι δεν είναι επίδομα. Αλλά το θέμα της επιδοματικής πολιτικής πολλές φορές περιγράφεται έτσι κάπως απαξιωτικά.
ουσιαστικά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά, για παράδειγμα, αυτή η υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 2.000 αναγένα δεν είναι ο ορισμός της επιδοματικής πολιτικής. Υπάρχει κόμμα που δεν υπόσχεται επιδόματα και κυβέρνηση που δεν δίνει επιδόματα? Όχι. Τα 2.000 ευρώ αναγένα δεν είναι επιδοματική πολιτική. Είναι μια πολιτική στήριξης της γεννητικότητας της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο πρόβλημα που έχει είναι η υπογεννητικότητα και πρέπει να κάνουμε μια στροφή προς τη στήριξη του κάθε παιδιού. Στα πλαίσια αυτά, στο πλαίσιο αυτό μάλλον, ο κύριος Μητσοτάκης είπε και υποστήριξε ότι κοστολογημένα θα δοθεί σε κάθε γένα 2.000 ευρώ. Και εγώ θα πρόσθετα, αν μπορούμε, να δώσουμε και παραπάνω χρήματα για τις μητέρες που είναι από 25 ετών και κάτω, διότι τότε αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και δεύτερο και τρίτο παιδί και να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τη γεννητικότητα. Το ζήτημα με την επιδοματική πολιτική είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ξέρετε πόσοι, Μα όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Όχι, δεν γίνονται ηλεκτρονικά. Θα σας πω το εξής. Ξέρετε πόσοι είναι εδώ οικογένειες, γιατί τώρα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που καλώς ή κακώς όλοι έχουμε μπει, μιλάω με ανθρώπους, με λογιστές, στην περιοχή μου, με όλα τα επαγγέλματα και μου εξηγούν τα προβλήματα και τα βλέπω έτσι από πολύ πιο κοντά. Λοιπόν, ξέρετε πόσοι λείπει ο σύζυγος, δουλεύει στο εξωτερικό, δηλώνει εδώ μηδενικό εισόδημα, γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν ελέγχεται και παίρνουν τα επιδόματα όλα η οικογένειά του, δεν στέλνει τίποτα πίσω από τη δουλειά που δουλεύει και έτσι το σύστημα κοροϊδεύεται. Θα σας πω το εξής απλό παράδειγμα. Και να κλείσουμε με αυτό. Και κλείνω με αυτό. Το επίδομα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έχει γίνει η μελέτη ότι στη χώρα μας είμαστε η μόνη χώρα στην οποία το παίρνουν τόσο πολύ μονογονεϊκές οικογένειες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή είναι ακριβότερο, δηλαδή παίρνεις πιο πολλά χρήματα μόνος σου παρά παντρεμένοι, χωρίζουν ακόμα και εικονικά ή δεν παντρεύονται και έχει γίνει κίνητρο κατά του γάμου, έχει γίνει κίνητρο για να πάρουν περισσότερα επιδόματα οι πολίτες οι οποίοι το δικαιούνται. Μάλιστα. Αυτές τις δυσλειτουργίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε ώστε να στηρίζεται ο λαός, αλλά να στηρίζεται και να πηγαίνουν στοχευμένα τα χρήματα και να βοηθάνε πραγματικά και όχι απλώς να κοροϊδεύουμε το σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.